Λοιπόν, εγώ. Είναι με το. Είναι σκισμένο, δεν το κράταγα. Εντάξει. Λοιπόν, κρατάω κάτι ωραίο εδώ. Thundercats, LJN, πρώτη κυκλοφορία Lion-O. Θέλω να δείξει εδώ ο cameraman το SRS, οπότε σημαίνει ότι είναι αμερικάνικο ή βλέπω και λίρες. Όπως είναι, υπήρχαν το SRS στην Αγγλία. Λίρα. Πού είναι η Αγγλία, 3,94. Τόσο πάντων, το ξέρουμε. Αν ξέρει κάποιος, δεν το γνωρίζω. Ανοιχτή καρτέλα βέβαια, αλλά παιδιά είναι η original. Το θέμα είναι ότι... Είναι unused το παιχνίδι. Απλά έχει σκιστεί το... Ναι, δηλαδή, φαντάζω ότι ήταν εδώ, κρατιόταν εδώ, έτσι, αυτό, και κλάκα, 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 έφυγε. Δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σαν παιχνίδι. Οκ, άρα είναι καινούργιο. Παρ' όλα αυτά, έχεις κάτι φίλοι για να δω. Κάτω. Κάτω. Για πάμε να δω. Και αφού είδατε το περασμένο πλάνο, καλώς ήρθατε στο κανάλι των Retro Video Games and Toys, των συλλεκτών, της παρέας, των συλλογών, παλιών παιχνιδιών και καινούριων και φυσικά είμαστε στο K&K Toys and Collectibles και σήμερα θα μιλήσουμε, εκτός από αυτό το χαμό με τα παλιά παιχνίδια που υπάρχουν, θα μιλήσουμε και για καινούρια παιχνίδια σήμερα και συγκεκριμένα για μια από τις πιο γνωστές πλέον εταιρείες του χώρου, η οποία είναι η Super 7 και φυσικά έχω έρθει εδώ λοιπόν για τον Κώστα, τον φίλο και για το κατάστημα που έχει αρκετά ήδη όπως βλέπετε να μιλήσουμε για την ιστορία της εταιρείας, να μάθετε και να μάθω εγώ κάποια πράγματα και φυσικά να πάρετε και μάτι αυτά τα ωραία που υπάρχουν. Κώστα, τι Νίκ, καλώς ήρθατε πάλι για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθατε. Να σε καλά, να πούμε ότι το kit event έγινε χαμός έτσι, αναμονή να... Περάσαμε πολύ όμορφα. Ήταν ωραία και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για αυτή την εταιρεία, έτσι. Okay. Πιστεύω εγώ το πιο κατάλληλο άτομο τώρα να ρωτήσω, γιατί και εγώ... Το πιο κατάλληλο άτομο, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι, οκ. Okay. Εν πάση έχω μία άποψη, ας πούμε, μέχρι εκεί, έτσι. Ναι, γιατί το λέω, γιατί εγώ δεν έχω ούτε μία φιγούρα Super 7. Και να σου πω και την αλήθεια, εγώ προσωπικά την εταιρεία την έμαθα το 2019-20. Δηλαδή, λίγο πιο πριν είχε γίνει γνωστή στην Ελλάδα, okay, λόγω του ότι είχε κυκλοφορήσει μία σειρά με He-Man, Classics. Κάπου σταμάτησε η Mattel να τα, να τα βγάζει και έδωσε το ρόλο στη Super 7, ας πούμε, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα με τις αποθήκες της Mattel, το μάθημα Collector κτλ. Και παρήγαγε κάποιες φιγούρες τις οποίες τις έκανε filmation, δηλαδή να φαίνονται ακριβώς όπως είναι στο cartoon και έγινε χαμός. Είναι χαμός. Δηλαδή αυτή η εταιρεία, ας πούμε, έβγαλε πρώτη φορά Thundercats, ας πούμε, έτσι, έβγαλε πρώτη φορά He-Man, τα οποία, ας πούμε, τα έβλεπες και έλεγες αυτό το έβλεπα, ας πούμε, όταν ήμουν πετσιρικά στην τηλεόραση. Ήταν, δηλαδή, screen accurate 100%, σαν να το είχες στα χέρια σου. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ εκ πρώτης όψης, όταν πρωτόπια στα χέρια μέσα η κουτί και η φιγούρα, και βασικά από το Γιάννη συγκεκριμένα, είδα ότι μιλάμε για μια ακραία ποιότητα, έτσι, για κάτι πολύ όμορφο, στιβαρό, χωρίς flaws, προβλήματα που άλλοι συλλέκτες έχουν μετά σε Transformers, πανάκριβα, MP κτλ. Που χαλάνε εκλειδώσεις, αρθρώσεις και σπάνε. Α, έχει δηλαδή και εδώ τέτοια θεματάκια. Okay. Οπότε επειδή δεν έχω και καμιά φιγούρα εγώ, θέλω λίγο τώρα να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην εταιρεία. Δηλαδή να μας πεις, λογικά πιστεύω ότι τα ξέρεις 100% όλα αυτά, γιατί είσαι γνώστης του παιχνιδιού πολύ. Από πού ξεκίνησε η Super 7,
τι και πώς. Αυτά θέλει να μάθουν και ο κόσμος. Ναι, ό,τι ξέρω θα σου πω. Okay. Κοίταξε, η Super 7 κυκλοφόρησε πρώτη φορά σαν όνομα, ας πούμε, 70's. Έλα, είναι τόσο παλιά. Είναι τόσο παλιά. Okay. Αλλά όχι με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, η Super 7 ήταν, ας πούμε, περισσότερο άνιμε κατάσταση. Και το 2000, αλλά έσβησε, ξέρεις, mm-hmm. δεν ήταν brand. Γερό, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε το 2001, ναι. ένας Αμερικάνος, ας πούμε, ο οποίος ήταν τρελός έτσι με τα άνιμε. Φιγουρές, α, οκ, άνιμε. Λοιπόν, πήρε τα δικαιώματα ναι. και επανίδρυσε την εταιρεία στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο συγκεκριμένα. Α, okay. Λοιπόν, και με την ιδέα, ας πούμε, ότι υπάρχουν οι εταιρείες που κάνουν μαζική παραγωγή, mm-hmm. που βγάζουν, ας πούμε, εκατομμύρια προϊόντα ματέρα, έτσι ώστε να μπουν μέσα σε ένα σπίτι, ας πούμε, έτσι. Okay. Αυτός, λοιπόν, είχε την ιδέα να ψυχολογήσει λίγο περισσότερο το συλλέκτη και να πει ότι, ρε παιδί μου, ο συλλέκτης τι θα του γυάλιζε το μάτι έτσι ώστε να το βάλει μέσα στο σπίτι του. Okay. Για παράδειγμα, κάτι που έγινε με τα γενέστερα, mm-hmm. Transformers, εντάξει. Okay. Η Hasbro τι λέει, ότι παίρνω ένα φορτηγάκι mm-hmm. και πρέπει να μεταμορφώνεται, mm-hmm. αυτή είναι η αξία του παιχνιδιού, mm-hmm. για να γίνεται ρομπότ. Okay. Η Super 7 λέει ότι εμένα δεν με νοιάζει να μεταμορφώνεται, εγώ θα πάρω τη φιγούρα και θα την κάνω τόσο τέλεια που να τη βλέπεις και να λες wow. Ναι, να είναι μόνο για display πρακτικά. Σωστά. Να τη χαζέψεις. Ή θα πάρω το όχημα που μεταμορφώνεται και θα το φτιάξω χωρίς να μεταμορφώνεται σε φιγούρα. Δηλαδή, ναι, για παράδειγμα, ναι, ναι, ναι. στο Grimlock ναι. την έχει βγάλει την έκδοση και σαν ρομπότ και σαν δεινόσαυρο. Και είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια, ας πούμε, που κανένα δεν μεταμορφώνεται. Okay. Αλλά τα βλέπεις και τα δύο και λες, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να το βλέπω, ξέρω εγώ, στο γραφείο μου, ας πούμε. Θέλω να το βλέπω στη συλλογή μου, θέλω να το βλέπω μέσα σε μια βιτρίνα. Κάτι το οποίο τώρα λες και πρακτικά δεν ξέρω καν, ας πούμε, ότι η Super 7 έχει δικαιώματα να βγάλει Transformers. Και όμως, το ξέρω. Σε πληροφορώ ναι. ότι έχει ανακατευθεί. Όπου υπάρχει συλλεκτικό αντικείμενο, έχει βρει όλες τις άκρες και παίρνει τα δικαιώματα, ας πούμε, με τα μπούνια, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτό. Άρα υποθέτω ότι και αυτό είναι ένα πρόβλημα... Και με πολύ μεγάλο ψάξιμο. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε βγάλει, ας πούμε, έναν Stormtrooper, τον οποίο τον είχε βγάλει σε μία έκδοση όπως γίνανε παλιά η Godzilla, που σηκώνανε τα χέρια και πετάγονταν τα Flying Fist, ας πούμε, στην Αμερική, οι Jumbo figures που ήταν πολύ, ας πούμε, διαδεδομένες τότε. Παίρνουν τα δικαιώματα από όλες τις εταιρείες, δηλαδή. Mm-hmm. Άμα δεις κάθε κουτί από κάτω, λέει αντίστοιχα, ξέρω εγώ, Hasbro. Α, τα αναφέρουν. Παίρνουν okay. τα δικαιώματα, έτσι, okay. δηλαδή είναι licensed το, ναι, το ναι, ναι, ναι. προϊόν, δεν είναι κουκουρούκου, ας πούμε. Άρα αυτός είναι και ένας λόγος τώρα που εγώ θα φύγω από αυτό το κεφάλαιο και θα πω για τις τιμές, ότι είναι και πολύ ακριβά γενικά η κοστολόγησή τους. Δηλαδή επικρατεί αυτό ότι είναι όχι overpriced, ότι είναι ακριβές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι φιγούρες που απευθύνονται σε ένα παιδί για να παίξει. Είναι μόνο για συλλέκτη. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ένας λόγος λοιπόν που είναι ακριβά είναι επειδή είναι πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει, πολύ φανταζή συσκευασίες, γιατί έχω δει κάποιους που ανοίγουν και με βέλκρο, ξέρω εγώ, και με κάτι τέτοια περίεργα. Ή πιστεύεις ότι είναι και λόγω των license names, ας πούμε. Δηλαδή, αντί να πάρεις τα Thundercats, αντί να πάρεις και Mattel, LJ ή δεν ξέρω τι, σίγουρα ανεβάζει το κόστος. Ας πούμε εδώ, παράδειγμα. Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Όταν έχεις μια εταιρεία η οποία ναι. βγάζει 5 εκατομμύρια κομμάτια σε ένα προϊόν, ας πούμε, μειώνεται και το κόστος παραγωγής. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, όσο έχεις ένα πολύ καλό σχέδιο, ας πούμε, το οποίο όμως δεν μπορεί να ξεφύγει. Εντάξει, mm-hmm. λοιπόν, βγάζεις 5 εκατομμύρια κομμάτια και το πουλάς 19,99, ας πούμε, έτσι μπορεί να το αγοράσει όλος ο κόσμος. Mm-hmm. Πέφτει το προϊόν σιγά σιγά, το okay. βάζουν σε sale στα μεγάλα μαγαζιά τύπου Walmart στην Αμερική, το αντίστοιχα Jumbo δικά μας κτλ. Mm-hmm. Πέφτει η τιμή, αλλά ακόμα και στο price dropping, ποτέ δεν φεύγει κάτω από το κόστος παραγωγής. Οκ, okay, άρα δεν βγαίνει χαμένη εταιρεία. Εντάξει, η εταιρεία ποτέ δεν βγαίνει χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε τέτοια νούμερα. Δηλαδή η Super 7 είναι μια εταιρεία μικρή. Ναι. Δεν είναι Bandai, δεν είναι Mattel, δεν είναι Hasbro, σε καμία περίπτωση. Okay. Είναι μια μικρή εταιρεία που έχει έδρα στην Αμερική και με ό,τι σημαίνει αυτό φορολογικά κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Ας πούμε. Και βγάζει limited edition προϊόν. Δηλαδή, ακόμα και η μας κυκλοφορία της ναι. είναι, ξέρω εγώ, 5.000 κομμάτια. Α, είναι τόσο limited.
το Thunder Tank που είχαμε φέρει τις προάλλες, ναι, μέσα είναι πακεταρισμένο, ας πούμε, να φύγει αύριο το τελευταίο. Okay. Άμα δεις πάνω, λέει, ξέρω εγώ, unit 4700 από τα 5172. Τέλος, αυτό. Μάλιστα. Οπότε αυτό, τώρα σκέψω ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν πάνω σε αυτό το project θα πρέπει να πληρωθούν με βάση τις 5100 πωλήσεις που θα κάνει το Thunder Tank. Ναι. Όλα τα κανάλια διαδρομής, όλα τα κανάλια παραγωγής, όλοι οι τύποι που κάτσανε και το σχεδιάσανε, όλοι. Ναι. Οπότε αυτό ανεβάζει και την τιμή. Μάλιστα. Εντάξει. Συν ότι εδώ στην Ελλάδα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί, όπως είπα πριν, η εταιρεία είναι αμερικάνικη. Άρα για να έρθει το προϊόν εδώ πέρα πρέπει να εκτελονιστεί. Ναι, βέβαια. Δεν είναι, δηλαδή, η εταιρεία δίνει χοντρική λιανική τέλος. Η εταιρεία περνάει τελωνίο χοντρική λιανική, το οποίο σημαίνει ένα καπέλο πάνω στην τιμή, ας πούμε. Ναι, και μας έρχεται εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό. Τελική, έτσι, τιμή, ναι, αυτό. Δώσω. Το θέμα όμως με αυτές τις φιγούρες είναι ότι δεν είναι super articulated με strong joints όπως η NECA. Μάλιστα. Για κανένα άλλο. Εντάξει. Okay. Η NECA είναι στο χώρο τα διπλά χρόνια από την είναι πιο low cost. Εντάξει. Είναι καινούργια εταιρεία η Super 7. Mm-hmm. Δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτά τα επίπεδα παραγωγής για να φτιάξει τόσο στιβαρές φιγούρες. Όμως, σαν design έχει επενδύσει τόσο πολύ, mm-hmm, δηλαδή αυτό τι νοιάζει, το αισθητικό κομμάτι, εκεί χτυπάει, okay, που σου λέει αυτό το θες, είσαι συλλέκτης και το θες, mm-hmm, γιατί είναι ακριβώς ό,τι έβλεπες όταν ήσουν μικρός, μικρός, ναι, μπροστά σου. Παίζει πολύ μαρκετινίστικα, τα αποδυτήρια βασικά, παίζει. Να σου πω κάτι, έτσι ξεκίνησε όλη η φιλοσοφία της, mm-hmm, Νίκο. Δηλαδή ο τύπος, ας πούμε, η πρώτη του παραγωγή, mm-hmm, ήταν τα Kaiju. Ναι, Pacific Rim. Pacific Rim. Γιατί αυτό ήταν η τρέλα του, ας πούμε. Okay. Εντάξει, και μετά άρχισε να εξελίσσεται δεξιά-αριστερά, ναι, και σου λέει, ας πούμε, εγώ δεν θέλω να φτιάξω, ας πούμε, G.I. Joe, Snake Eyes Storm Shadow, που τον έχεις βγάλει σε 522 εκδόσεις. Θέλω, ας πούμε, στο τρίτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν, εκείνο τον τύπο που εμφανίστηκε για 3 λεπτά στο επεισόδιο, να τον βγάλω και να τον φτιάξω φιγούρα. Κατάλαβα. Γιατί αυτό ζητάει ο συλλέκτης και σκέφτεται, yeah, σαν συλλέκτης. Οπότε αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Okay. Όχι, βέβαια, προφανώς είναι. Έχει στοχευμένο κοινό και σίγουρα είναι αυτό που είπα και πριν, ότι δεν απευθύνεται σε παιδιά. Έτσι. Σε παιδιά δεν απευθύνεται και τα περισσότερα προϊόντα το γράφουν. Πάνω adult collector only. Α, το γράφουν. Ναι, ναι, ναι. Α, το δείξουμε αυτό. Ωραία. Στην Ελλάδα πόσα χρόνια είναι η Super 7? Καταρχήν, να πούμε ότι δεν υπάρχει αντιπρόσωπος προφανώς. Όχι. Άρα εσύ τις παίρνεις από εξωτερικό προμηθευτή, από Ευρώπη, από Αμερική. Από εξωτερικό προμηθευτή. Από Ευρώπη, από Αμερική σου έρχονται. Άμα ερχόντουσαν από Αμερική, δεν θα ήταν τιμέ, α πούμε, 50 ευρώ φιγούρα, θα ήταν 120 ευρώ φιγούρα. Οκ. Okay. Οπότε είναι μέσω ευρωπαϊκού διανομέα. Σωστά. Πόσα χρόνια έρχονται, δεν σου λέω τώρα σε σένα. Στην Ελλάδα πότε, ας πούμε, ήρθαν οι πρώτοι Super 7, έχεις ιδέα? Νομίζω, να σου πω πρώτα ότι στην Ελλάδα έγιναν γνωστές, mm-hmm, 16-17. Οκ. Okay. Εντάξει. Μετά, δηλαδή, κάνανε εισαγωγές συλλέκτες, οι Bay ψωνίζανε και φέρνανε τις φιγούρες από εξωτερικό εδώ πέρα. Mm. Δεν υπήρχε διανομή ακόμα εδώ πέρα. Εγώ... Καταλώ. Ξέρω σίγουρα ότι έχουν έρθει εδώ πέρα από το 2019-20. Μάλιστα. Οκ. Okay. Και εσύ από τότε που έχεις ξεκινήσει το μαγαζί, νομίζω ότι τις τιμάς σαν... Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Δεν είχε στάντερ κάτι στην χρόνο αρχή. Δεν είχαμε ξεκινήσει με αυτά. Okay. Είχαμε πάει σε περισσότερο 80s Greek καταστάσεις του στυλ, ας πούμε, Transformers, G.I. Joe. Ναι, ναι, ναι. Τιμούσαμε περισσότερο Hasbro, Mattel. Okay. Αλλά εφόσον φέρνουμε μια πληρότητα σε Hasbro Mattel, γυρίζουμε γύρω-γύρω και φέρνουμε και πράγματα τα οποία αγαπούσαμε έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Δεν είναι G.I. Joe, δεν είναι Transformers, αλλά είναι Thundercats. Είναι εξίσου αγαπητά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, βέβαια, και αγαπητό. Πόσα Toy Lines τώρα τρέχει, ας πούμε, η σειρά, δηλαδή στην παραγωγή πόσα σειρές έχει. Τώρα εδώ, ας πούμε, έχει σίγουρα στο μαγαζί μου, είπες Thundercats, Silverhawks, Transformers, θα τα δούμε μετά. G.I. Joe, χελουριτζάκια. Okay. Power Rangers. Power Rangers. Ένας Γκόλνταρ, πολύ ωραίος. Θα τα δείξουμε μετά, μην μπερδεύεσαι τώρα, άστο. Θα τα δείξουμε μετά, ωραία.
κι άλλες, έχει κι άλλες. Ναι, έχει κι άλλες. Προσπαθείς να τις φέρνεις όλες στο μαγαζί να τις βλέπει ο κόσμος στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να τις φέρνουν όλες. Δεν αφήνουν να πάρεις... Δεν χωράει στο μαγαζί. Δεν χωράει στο μαγαζί. Δηλαδή σκέψου ότι βγάζει μουσικά συγκροτήματα. Οκ. Δηλαδή οπότε μόνο αυτό να καταλάβεις, θα πρέπει να έχω ένα δωμάτιο Tinker στα Super 7, τα οποία... Μπορείς να ανοίξεις δίπλα ένα δωμάτιο Exclusive Super 7 Store, ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Σας την δώσω μια ιδέα, έτσι απλή. Οπότε λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Εσύ φέρνεις στοχευμένα αυτά που πιστεύεις ότι είναι και να σκαλίζουν πιο πολύ. Να σου πω, να σου πω. Η Super 7 είναι πάρα πολύ ωραία εταιρεία, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως είναι πάρα πολύ ακριβή εταιρεία. Εντάξει. Και εμείς, ας πούμε, σαν κατάστημα, πέρα από το eBay που στέλνουμε online, ας πούμε, πράγματα, ναι. Έχουμε και το ελληνικό κοινό. Σαφώς. Έτσι, δεν μπορώ να γεμίσω ένα μαγαζί με προϊόντα τα οποία είναι η τιμή τους, ας πούμε, στο Θεό. Και απευθύνονται σε άλλη αγορά, σε άλλους μισθούς. Βεβαίως, ναι. Θα έρθει κάποιος, θα μου παραγγείλει κάτι συγκεκριμένο, το Lenny Kravitz, τους Kiss, δεν ξέρω κι εγώ ποιον, ας πούμε, από Super 7. Ναι, θα το φέρω. Okay. Έτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να ανεβάσω το επίπεδο του μαγαζιού, ας πούμε, γιατί μετά δεν έχει και νόημα, δεν θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Ναι. Το να έρχεται κάποιος εδώ μέσα και να βλέπει, ας πούμε, τις φιγούρες να ξεκινάνε από 60 ευρώ. Ναι, κατάλαβα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για το οποίο είναι πολύ παρεξηγημένο. Το οποίο πιστεύουν ότι εδώ αυτές οι φιγούρες τις παίρνεις πολύ φτηνά και ότι δίνονται σε πολύ υψηλές τιμές. Δεν μιλάω για σένα, μιλάω γενικά. Αλλά υπάρχει βέβαια και με άλλες φιγούρες και άλλα πράγματα. Θυμάμαι ότι είχαμε κάνει μια κουβέντα κάτι διάνο που μου είπες ότι τις αγοράζεις σχεδόν όσο τις πουλάς. Δηλαδή μηδαμινό κέρδος. Είναι αλήθεια όμως. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Στη Super 7 έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό κέρδος. Το επιβάλλει η ίδια εταιρεία, δηλαδή σου λέει δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να το αγοράσεις κάτω από τάδε λεφτά, ας πούμε, είναι de facto τι, είναι όταν πολιτική. Όταν κυκλοφόρησαν τα Silverhawks, η προτινόμενη λιανική τιμή ήταν 100 και 105 ευρώ το κομμάτι. Πάρα πολλά. Βέβαια, για να υπάρχει ποσοστό κέρδος στα καταστήματα. Εμείς όταν κυκλοφόρησαν, η πρώτη μας τιμή που βάλαμε ήταν 80 ευρώ. Γιατί αν βάζαμε 100 με 105 ευρώ το κομμάτι εδώ στην Ελλάδα, αυτές οι φιγούρες οι πρώτες που είχαμε φέρει, ακόμα εδώ θα ήταν. Δεν δοκιμάσαι, ας πούμε, να φέρεις την πρώτη εβδομάδα και να τις έχεις, ας πούμε, στα 100 ευρώ να δεις αν ο κόσμος θα τις έπαιρνε, γιατί και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Νίκο, δεν είναι ωραίο. Ναι. Όχι ότι το θέλεις εσύ, ούτε η εταιρεία την είχε πει. Δηλαδή κινήθηκες βάσει εταιρείας. Γιατί... Υπολόγισα το μικρότερο ποσοστό κέρδους που θα μπορούσα να έχω, ας πούμε, με βάση αυτές τις αγορές και υπολογίζοντας ΦΠΑ και ιστορίες και τέτοιο και πάνω, και έβαλα αυτή την τιμή για να πω ότι και εγώ σαν κατάστημα τις έφερα. Οκ. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή ότι μπορούμε να τις φέρουμε. Κατάλαβα. Όταν φέρνεις Super 7 κομμάτια, καταρχήν ξέρω ότι φέρνεις, έχεις ένα σταμάτη το flow σε κούτες γενικά. Για πολλά πράγματα. Βλέπω και τις δημοσιεύσεις στο Facebook. Όσοι παιδιά δεν το ξέρετε, εννοείται ότι υπάρχει Facebook σελίδα το κατάστημα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε καθημερινό feed που κάνει ο Κώστας και το προσωπικό εδώ στο κατάστημα που βλέπουμε συνέχεια πράγματα. Βλέπουμε. Super 7, ας πούμε, τα παραγγείλεις φιγούρες. Υπάρχει ζήτηση, δηλαδή θα φέρεις δύο κομμάτια, ας πούμε, πούντος, ο Lion-o, ή θα φέρεις 10. Δηλαδή. Και σε τι ρυθμό, δηλαδή αν θα φέρεις μια παραγγελία σε μια εβδομάδα, έχει εξαφανιστεί, θα ξαναφέρεις την επόμενη ή μετά από κανένα μήνα. Για να καταλάβω τη ζήτηση τώρα. Αυτό τώρα δεν είναι απόλυτο. Ναι, καλά, εντάξει. Δηλαδή, ας πούμε, το να φέρω 10 μάμρα, έτσι, που είναι αγαπητός και το ζητάει ο κόσμος, με το να φέρω, ξέρω εγώ, 10 β' χαρακτήρα από χελινονιτζάκια, δεν σημαίνει ότι θα φύγει το ίδιο. Προφανώς και ο μάμρα θα φύγει περισσότερο. Προφανώς και ο άλλος δεν θα φύγει, ας πούμε, τόσο γρήγορα. Κατάλαβα. Οπότε αυτό που λες έχει να κάνει και με το συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, ναι. Οπότε και εγώ σαν συλλέκτης, ας πούμε, επειδή ξέρω πάνω κάτω τι αρέσει στον κόσμο, γιατί είναι αυτά που αρέσουν και σε μένα, ας πούμε. Ναι. Παραγγέλνω περισσότερες φιγούρες από αυτά που αρέσουν σε μένα και λιγότερες φιγούρες από αυτά που δεν αρέσουν σε μένα. Λίγο. Αλλά υπάρχει και ένα flow. Ναι. Δηλαδή,
Κατά πρώτον, αυτά τα νούμερα που λες, δηλαδή δεν παίζουν. Το 10 είναι το μίνιμουμ παραγγελία. Α, έχεις και τεκμαρτά από εκεί. Όχι, δεν είναι τεκμαρτά, αλλά τι θα φέρεις, δύο κομμάτια, δηλαδή να τα κάνεις τι, ας πούμε. Οκ, κατάλαβα. Θα φέρεις 10 κομμάτια για να μπορείς να κινείσαι, ας πούμε. Αλλά υπάρχει το καλό ότι με τους προμηθευτές που έχουμε, ας πούμε, σε 4-5 μέρες είναι εδώ η παραγγελία. Οπότε δεν λείπει σχεδόν ποτέ. Κατάλαβα. Άμα ναι, ξεμείνει, θα ξανά ξεκινήσει. Κατευθείαν. Βλέπω, ας πούμε, ότι ένα κομμάτι έφυγε πάρα πολύ γρήγορα και δεν το περίμενα. Mm-hmm. Θα κάνω κατευθείαν την παραγγελία έτσι ώστε να το έχω ξανά σε 2-3 μέρες. 4. Κατάλαβα. Κάτι πολύ βασικό. Εσύ, πέρα από το έχει αυτό το κατάστημα, παίρνει για πάρτι τις φιγούρες. Τώρα. Χτύπησες φλέβα. Ξέρω ότι δεν έχεις χώρο γιατί έχεις και τεράστιες συλλογές, ειδικά να πούμε ότι έχει όλη τη συλλογή G.I. Joe άπαντα. Ξέρω ότι δεν έχεις χώρο. Δεν έχω χώρο για τίποτα. Γιατί και εγώ το ίδιο. Στο σπίτι, ας πούμε, φαντάσου ότι κοιτάζω ποια ρούχα θα πετάξω. Για να βάλεις ένα κουτάκι. Σε νιώθω. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ιδιαίτερα με τα Thundercats, δηλαδή είχα μπει σε μεγάλο πειρασμό. Άλλο πειρασμό, γιατί ήταν και αγαπημένη σειρά. Okay. Αλλά δεν. Δεν έχεις. Δεν πήρα, okay. Γιατί δεν είχα πραγματικά που να τα βάλω. Δηλαδή από εδώ και πέρα θα πρέπει να νοικιάσω έναν έξτρα χώρο. Ναι. Προστατευμένο να τα βάλω μέσα. Κατά. Σε αυτό που δεν κρατήθηκα για κανένα λόγο και τελικά το πήρα για τη συλλογή μου είναι σε κάποιες φιγούρες G.I. Joe. Α, οι παιδιακές. Ναι. Μάλιστα. Οπότε πράξει, άνοιξα το κουτάκι, ναι. Και λέω αυτό είναι δικό μου, δεν είναι για πούλημα, δηλαδή αυτό, okay. Και μπήκε κατευθείαν στην άκρη. Okay. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι έχω κάνει δύο επεισόδια στο κανάλι, σε δύο εξαιρετικούς κορυφαίους συλλέκτες, δεν το συζητώ. Άνοιξα Thundercat στον φίλο του Μανώλη τον Αυρή, που είχε και το μισό παιχνίδι στο γαλάτσι, το έχουμε δείξει και room tour κτλ. Είχα πάθει πλάκα. Πιο πολύ πλάκα πάθαν με την τιμή του, βέβαια. Είναι ψηλή, καταλαβαίνω όμως γιατί είναι. Και λίγο με είχε στεναχωρήσει που έβλεπα ότι κάποιοι λέγανε ότι η τιμή αυτή είναι αστεία, ότι παίζεται με τις παιδικές μας αναμνήσεις, δεν ξέρω κάτι τέτοια. Επειδή το πιάσα στα χέρια μου, είδα packings, είδα τα πάντα, είδα το limited που λες και εσύ, θεωρώ ότι επειδή δεν απευθύνεται είτε για παιδιά, είτε για κάποιον που πάει να πάρει μια επαιτειακή φιγούρα π.χ. G.I. Joe που μπορεί να έχει πόσο, 30, 40, επαιτειακή 50, φιγούρα. Αυτές που παίρνεις εσύ. Ποιες, τις Classified. Ναι, αυτές. Τις Classified είναι η κανονική φιγούρα στα 30 ευρώ. Αυτό. 30-35 ευρώ. Αυτό, δεν θέλω να πω ότι δεν είναι τώρα κάτι τέτοιο. Πας σε κάτι πιο exclusive, πας κάτι σε πιο σοβαρό, πιο ογκώδες, που θες και το χώρο να τα εκθέσεις ένα τέτοιο πράγμα. Νικό, θα μπερδεύεις. Γιατί, θα σου πω. Ό, θέλω να πω τη τιμή του, δεν διαφωνώ με τη τιμή του, αυτό. Ναι, κοίταξε να δεις κάτι. Λοιπόν, αυτό εδώ, όταν το αγοράζεις, δεν πληρώνεις μόνο την αξία του αντικειμένου. Εντάξει, πληρώνεις και αυτό το πράγμα να έρθει από 6.000 μίλια μακριά στην πόρτα σου. Ναι, ναι, βέβαια. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή οι μεσάζοντες, παίρνουν πολλά. Παίρνουν πολλά. Τελωνία, ιστορίες, το ένα το άλλο, χάνεται. Το, ναι. Το όλο πράγμα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, άμα μπεις στο site Super 7, θα δεις, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, μια φιγούρα που έχει 90 ευρώ εδώ πέρα, 100, μπορεί να την βρεις, ας πούμε, 60 δολάρια. Okay. 60 δολάρια είναι 50 ευρώ, είναι half price. Ναι, 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 ναι. Αν πας, όμως, να την αγοράσεις από το site Super 7, σαν ιδιώτης, και τη φέρεις εδώ, ναι. Θα σου βγει παραπάνω από ότι θα την αγοράσεις σε ένα ελληνικό μαγαζί. Κατάλαβα. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Το Thunder Tank, όταν είχε βγει, υπήρχε μια μεγάλη ιστορία με αυτό, γιατί δεν περίμεναν ότι θα έχει τόσο απήχηση. Εντάξει. Δεν είχαν φτιάξει τόσα πολλά κομμάτια για να καλύψουν την αγοραστική δύναμη. Οπότε είχαν πει ότι ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιο κόστος αγοράς και θα το βγάλουμε, ας πούμε, στα 650 ευρώ για Ευρώπη. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά υπήρχε όμως μεγαλύτερη απήχηση και ξέρεις τα pre-orders τι είναι. Έτσι, λοιπόν, και από μαγαζιά ίσχυουν αυτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και κατά τη διάρκεια των pre-order, εντάξει, αυξήθηκε η τιμή. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Το θυμάμαι το Μανώλη που μου είχε πει ότι το είχε κλείσει 600 και μετά εν τέλει ήταν στα 849, 869, πόσο ήταν. Λοιπόν, όταν λοιπόν ήρθε το δεύτερο wave κοιμών, τιμών, γιατί έπρεπε να ξαναφτιάξουν τα καλούπια και να ξαναφτιάξουν τα Thundercat και. Εμείς όταν παραγγείλαμε πρώτη φουρνιά, η προτινόμενη λιανική τιμή ήταν 900 ευρώ.
Α, οκ. Πιο ψηλά. Και η πρώτη τιμή που έδωσα στο μαγαζί ήταν 850. Τώρα, αν κάποιο κατάστημα, επειδή και εμείς δύο χρόνια θέλουμε, ας πούμε, ξέρεις, παιχνίδια, ας πούμε, καινούργια. Αν κάποιο κατάστημα είχε τον προηγούμενο χρόνο κλείσει με την χαμηλότερη τιμή, προφανώς και θα μπορούσε να το φέρει σε πιο ελκυστική τιμή. Κατάλαβα. Αλλά κατάλαβα. Αυτό άλλαξε όμως την πορεία. Μάλιστα. Όπως και άλλαξε και τώρα. Ναι, γιατί τώρα αυτό θέλω να πω ότι έκανες μια ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα ότι είχες δύο Thunder Tank. Το ένα είναι εδώ, θα το δείξουμε σε λίγο. Που η τιμή του νομίζω ήταν 500 ευρώ. Ναι, λοιπόν, μας ξανάλλαξαν την όλη ιστορία. Mm-hmm. Γιατί τους μείνανε. Okay. Εντάξει, γιατί ήταν, η τιμή παραμένει απαγορευτική, ας πούμε. Έτσι, ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα τι λέμε, ας πούμε, για ένα αντικείμενο. Λοιπόν, και κάνανε μια έκπτωση τέλος πάντων για να τους φύγουν τα κομμάτια. Και η τιμή ξανά πέσε στα 6,50 όσο ήταν στην αρχή. Okay. Εντάξει. Ναι. Το ότι εγώ εξασφάλισα δύο κομμάτια με ακόμα καλύτερη τιμή, γιατί όπως ψωνίζετε εσείς Black Friday, respect, ψωνίζουμε και ναι, εμείς. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Αντί να πω ότι αυτά τα δύο κομμάτια θα τα χτυπήσω και θα τα δώσω 6,50 όσο κάνω τώρα ένα Thunder Tank, είπα ότι παιδιά όχι, εφόσον πήρα εγώ έκπτωση σαν κατάστημα, θα το περάσω μέσα στους δικούς μου πελάτες, έτσι ώστε να πάρουν δύο άνθρωποι, ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι σε πάρα πολύ καλή τιμή. Εντάξει, αυτό σε τιμάει προφανώς, γιατί... Πάντα το κάνουμε αυτό, πάντα το κάνουμε. Okay. Όταν παίρνουμε εκτός σαν μαγαζί, ναι, χαμηλώνουμε την αξία του αντικειμένου όταν ο κωδικός τρέχει. Ναι, ναι, ναι. Όχι όταν ο κωδικός δεν τρέχει. Ναι, θα να σου πω ότι άμα είναι τρεχόμενος κωδικός αυτός. Ναι, έτσι, μπορεί να μην το κάνει κάποιο μαγαζί, απλώς... Να, εδώ λοιπόν να ψωνίζετε. Όχι ρε, έτσι είναι, έτσι είναι. Ας πούμε ότι πρέπει το μαγαζί να έχει κάποιες προσφορές, να έχει κάποιες τιμές οι οποίες να τρέχουν και να είναι στάνταρ, όπως επίσης και κάποια κομμάτια τα οποία δυσκολεύουν πάρα πολύ και δυσκολευόμαστε και εμείς πάρα πολύ να τα βρούμε, γιατί πλέον δεν τα αγοράζουμε από προμηθευτές, μπορούμε να τα αγοράσουμε από κάποιον ιδιώτη. Okay. Ιδιώτη δεν παίρνει την διατιμή από ό,τι παίρνει από ένα προμηθευτή. Άρα λοιπόν και εγώ δεν μπορώ να τα πουλήσω, ας πούμε, ένα Transformer του 2015 που μπορεί τώρα, ας πούμε, να κάνει 100 ευρώ. Όταν ήταν σε παραγωγή να έκανε 30, mm-hmm, να το πάρω ας πούμε εγώ 50-60 ευρώ και να το πουλήσω πάλι 30, προφανώς δεν γίνεται, έτσι. Μάλιστα. Και πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Και το δεύτερο άλλο μέρος, το τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, στο φίλο το Σέγιο το Χαρίση, είχαμε δείξει Snake Mountain. Το οποίο, εντάξει, δεν βγήκε πέρσι, έχει βγει πιο παλιά, πιο έτσι, δεν το έχεις φέρει σίγουρα αυτό, όχι. Δεν ήταν το μαγαζί τότε, νομίζω. Δεν έφεραμε καινούργια τότε. Πες ότι τώρα κάποιος θέλει Snake Mountain, εδώ πελάτης, που έχει πάρει και το Thunder Tank, σου έχει κάνει και πριόντα για κάτι που θα κλείσουμε τώρα αυτό το part, μπορείς να βρεις κάτι τέτοιο, μπορείς να βρεις παλιούς κωδικούς Super 7. Καλή τύχη. Καλή τύχη, όπως έλεγε, είχαν βγει και στον Πέστο. Έλα ρε, Μάρκο from Τροπόγια, στο Taken, στο Good Luck. Κάποια πράγματα πρέπει να τα παίρνει στην ώρα τους. Την ώρα τους, γιατί μετά είναι scalpers, τιμή scalping. Μετά είναι, μα δεν είναι μόνο, κάτσε ρε, μισό λεπτά. Μισό λεπτά, μη με τρελαίνεις. Θα πάρεις ένα Thunder Tank τώρα, ας πούμε, 650 ευρώ. Okay. Θα δώσεις 650 ευρώ σε ένα κατάστημα, mm-hmm, εντάξει. Σαν ιδιώτης θα θέλεις μετά να το πουλήσεις. Πώς θα το δώσεις, 400. Θα το δώσεις 700. Αν λέμε, είναι ανοιχτό ή κλειστό τώρα, αν έχει παραμείνει κλειστό. Πες ότι έχει παραμείνει κλειστό. Okay. Θα το δώσει 700. Εντάξει. Ναι. Ο άλλος που θα το αγοράσει θα το δώσει 725. Τώρα τα νούμερα καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, είναι πολύ παραπάνω. Ο άλλος θα το δώσει 750. Εντάξει. Αυτά τώρα θα χάνονται από την αγορά. Mm. Θα γίνονται όλο και πιο σπάνια. Έτσι, ένα αντικείμενο γίνεται. Εντάξει, mm. Αν τώρα όμως αυτό μπορούσε κάποιος να το βρει με 30 ευρώ και το παίρναν όλοι και είχαν από 10 κομμάτια, τότε δεν θα έμενε η τιμή του 30 ευρώ. Θα πήγαινε 25, θα πήγαινε 20, ναι, θα μπορούσε να το ξεφορτωθεί πλέον ο άλλος. Κατάλαβες, όχι να το θέλει. Έχει να κάνει με το ράριγο τώρα, ξεκάθαρα. Ναι, αυτός είναι ο συλλεκτικός κόσμος. Έτσι. Κάτσλερ, κλείνοντας. Ναι. Ανακοινώθηκε, το ξέρω, είχες ανακοινώσει το pre-order σαν ναι, κατάστημα. Έχεις δεχτεί pre-orders? Ναι. Πολλά. Πώς? Για την ελληνική αγορά. Πολλά. Πολλά. Έλα. Να πούμε το Cutsler, παιδιά, αν όσοι έχετε δει, μπορείτε να μπείτε καταρχήν να δείτε και τα βίντεό μου και με το Thunder Tank και με το Snake Mountain. Να δείτε πόσο ογκώδη και μεγάλα είναι. Το Thunder Tank είναι κάπου τόσο. Για να παρκάρεις το άνδρο των νεολουροειδών, δηλαδή το Cutsler, πόσο πρέπει να είναι το άνδρο? Δεν να... μπαίνει μέσα.
Δεν σου λέω να μπει στον καράζ του. Σου λέω να κάτσει κάτω και να φανεί το άλλο πιο ογκώδες. Έχουμε εικόνα, νομίζω είχαν βγει διαστάσεις. Είναι μεγάλο. Δηλαδή θα είναι μέχρι εδώ. Θα είναι μέχρι εδώ. Όχι, όχι. Θα είναι μέχρι εδώ. Οκ. Αλλά είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν το έχω δει προσωπικά, δεν έχω πάει στην έκθεση να το δω. Αλλά θα σου πω ότι λένε ότι το κεφάλι του, ας πούμε, είναι σαν μια μπάλα πόλοξο. Okay. Δηλαδή, οκ. Είναι μεγάλο. Το οποίο είναι full διαμερίσματα από πίσω, όλα για να μπουν κανονικά όλες αυτές οι φιγούρες, να πούμε έτσι, είναι ίδιο scale. Αν θυμάμαι καλά, η τιμή του, επειδή είπαμε και για τη μέση Standard Tank, πόσο ήταν η ιαννική, η προτινόμενη για αυτά, νομίζω είναι 1200-1300. 1200. Και είπε ότι έχει πολλά pre-orders στην Ελλάδα. Ε. Ναι, ναι. Θες να μας πεις περίπου πόσα? Όχι. Όχι. Θα μου πεις μετά εμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αυτές ήταν οι ερωτήσεις που ήθελα να κάνω στον Κώστα για να μάθουμε ό,τι μπορούσαμε παραπάνω σχετικά με αυτή την εταιρεία, τη Super 7, που είναι μια εταιρεία, ρε παιδί μου, δεν είναι Mattel, Hasbro, Kenner, παλιά εποχή, Playmates, LJN και you name it, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι μια εταιρεία που ιντριγκάρει πλέον αρκετούς φίλους, συλλέκτες και μη, που αυτούς τους και μη θα τους κάνει συλλέκτες όταν έρχεται εδώ και βλέπει τέτοια πράγματα ή σε άλλα καταστήματα. Νομίζω ότι μάθαμε κάποια πράγματα και τώρα θα ήθελα να δούμε και την άποψη άλλων δύο ανθρώπων σχετικά με το Super 7. Ποιοι είναι αυτοί? Πάμε και θα τους δούμε. Λοιπόν, και εδώ τώρα ο Θάνος, ο φίλος, πολύ καλός φίλος, αδερφικός φίλος, μεγάλος εξαιρετικός συλλέκτης και γνώστης, είτε είναι παιχνίδια, είτε είναι video games, ρετρό και μη, είτε είναι παλιά παιχνίδια, νέα παιχνίδια. Έχει κάνει και ένα απίστευτο man cave room. Έρχεται. Να πούμε ότι έρχεται. Έχουμε κάνει ένα room tour τη συλλογή του. Πριν από πάνε 4 χρόνια πλέον. Η συλλογή του δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θυμάστε. Αδιφάγα. Ζευγαρώνει να μόνο τα αυξάνονται. Είμαστε αδιφάγα κτίνη στις συλλογές. Θέλουμε να αγοράζουμε ό,τι βλέπουμε εδώ μέσα, να χτίζουμε. Είναι ευχή και κατάρα. Είναι ευχή και κατάρα. Εννοείται αυτό που λες. Και παρόλα αυτά, λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή για αυτό το απίστευτο Man Cave Tour που θα κάνουμε σύντομα με τον φίλο Θάνο, λογικά από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Παρόλα αυτά, ο Θάνος τον φώναξα εδώ σήμερα για να μας μιλήσει για τη Super 7, γιατί την τιμάει. Όπως είπα, εγώ δεν έχω πάρει ούτε μια φιγούρα. Ίσως να πάρω σήμερα μετά από εδώ, μόλις φύγω. Παρόλα αυτά, λοιπόν, Θάνο, επειδή έχεις την εμπειρία σε τόσα παιχνίδια κι εσύ. Φιγούρες παλιά, Dino Riders, ας πούμε, να πούμε ότι μαζεύει Dino Riders. Τώρα, ό,τι καταλάβατε τι εννοώ, μένει εκεί. Οπότε, θέλω να μου πεις, γιατί έχεις δώσει πόνο, βλέπω ότι παίρνεις πολλές φιγούρες. Αυτή την εταιρεία τη γνώρισα μέσα στη Mattel, επειδή παράγγελνα από το εξωτερικό, από το Matic Collector, τα Motu που λέμε τα Classic. Okay. Αρρώστια για το He-Man. Κάπου το 16-17, αυτό που είπε και ο Κώστας που πριν, είχε κάποια θέματα η Mattel με την παραγωγή. Μπήκε η Super 7 σαν εργολαβία, κάπως σαν συνεργασία. Ξεκίνησε κάποιες τελευταίες φιγούρες που είχαν μείνει classic της Mattel και μετά πήγε στο Filmation. Okay. Το οποίο έκανε version 1, version 2, δηλαδή είχε κάνει πολλά πραγματάκια. Και ό,τι μου γυάλισε το μάτι το έπαιρνα. Okay. Μετά δυνάμωσε μέσω της Mattel, γιατί ανέβηκε πιο πριν. Στην αρχή πιστεύω δηλαδή ήταν πολύ συγκεκριμένο το κοινό που την ήξερε. Έκανε συνεργασίες και με τη Hasbro και με άλλες εταιρείες, τα δικαιώματα. Okay, ναι. Και ό,τι βγάζει είναι. Okay, δεν είναι μια πολύ ακριβή εταιρεία, δεν είναι Hot Toys, δεν είναι άλλες κλάσεις, είναι όμως μια πολύ ποιοτική στη λεπτομέρεια. Ναι. Και στα γκαζετάκια, τα έξτρα, ναι, τα χέρια, τα όπλα. Το βλέπεις και λες, ok, για χάρη αυτού του Φερρυπίν θα παραγωνίσω το ρετρό το παλιό. Αυτό αξίζει να στο γράφει ένας ενήλικα. Συμφωνώ. Αξίζει. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δεν θέλω να πω βέβαια στη διαδικασία, γιατί εγώ έχω πάρα πολλές φιγούρες, δεν το είπα και πριν τον Κώστα. Εγώ έδινα πόνους στις φιγούρες από 2004 μέχρι 2009. Έχω άπειρες NECA, McFarlane Toys κτλ. Ο Γιάννης τα ξέρει, μας βοήθηκε κάπου και τις πακετάραμε, τις κατεβάζαμε στην αποθήκη. Που είναι πιο low cost, ναι. Μου άρεσε όμως η φάση της φιγούρας, αλλά εδώ τώρα πάμε σε άλλο level. Σαφώς και Hot Toys, κοτομπουκίγια, εταιρείες που τις έβλεπα και από τον κουμπάρο μου, που ήταν πολύ πιο high cost κατασκευές. Εντάξει, δεν μπορούσα να παίξω μπάλα εκεί, γιατί
Τώρα όταν παίρνει μια φιγούρα που είχε 300-400 ευρώ τότε, καταλαβαίνεις. Θα πούμε την ΕΚΑ, ναι. Καλή χρυσή. Ναι. Δηλαδή μου έχουν μείνει πολλές φιγούρες στα χέρια με τα πόδια. Ναι. Δηλαδή, okay. Θεωρώ πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω αν έχει φτιάξει τώρα, γιατί από τα τελευταία δεκαετία τη έχω βάλει ένα μπαρ ένα χ, δηλαδή. Ναι, και εγώ έχω σταματήσει δηλαδή. Σίγουρα 10 χρόνια να παίρνω. Αλλά ήταν φιγούρα του κοσάρικου. Δηλαδή. Ναι, ναι, εκεί ήταν. 20-30 ευρώ βαριά. Άλλο ναι. Τα 70-80 ευρώ, 90. Okay. Ξέρω λοιπόν ότι έχω δει. Τώρα σας περνάω μια φωτογραφία. Έτσι, πάρτε λίγο να έχετε μια φωτογραφία από το δωμάτιό του που έχει κάποια Super 7. Θα μου πεις ποιες σειρές έχεις και αν έχεις τις έχεις ολοκληρώσει και ποια θα ήθελες. Filmation και κάποια classic της Super 7, Thundercats. Όλα. Ό,τι βγαίνει να το παίρνουμε. Έχεις όλα δηλαδή, τα Thundercats που έχουν βγει, όπως και ο Γιάννης. Με εξαίρεση το Thunderdog, το οποίο. Ναι, εντάξει. Στην αρχή ήταν το οικονομικό. Μετά, ναι, οκ, με την προσφορά ήταν πολύ δελεαστικό, χτυπιόμουν, αλλά. Ο χώρος. Ο χώρος. Το πρόβλημα του Select. Τα τρία χ. Γκάρι και ο νέος χώρος, δηλαδή δεν μπαίνει τίποτα. Ναι, ναι. Πέρα από αυτό, δηλαδή από ποια μικρή φιγούρα. Δεν. Αλλά όμως έχεις όλα τα waves, δηλαδή τον Thundercats. Ναι, ναι. Όλα. Και δύο εκδόσεις Mambra που μου είχε πει ο Γιάννης ότι υπήρχαν. Κοίτα, υπάρχουν ακόμα. Mambra έχει βγάλει στην αρχή τις φιγούρες όπως το οραματίστηκε, mm-hmm. τις σύγχρονες, και μετά έβγαλε και από τη σειρά παιχνιδιών όπως είναι Mambra εδώ πέρα. Okay. Οπότε okay. Δεν μου άρεσε. Κατάλαβα. Προσωπικά. Και εφόσον τον είχα στην καλή εκδοχή, την καλή, ναι, ναι. Αυτήν εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει εκδοχή. Θα τα δείξουμε τώρα σε λίγο από κοντά. Θα δείξουμε. Λοιπόν, Thundercats, ναι. Silverhawk. Εντάξει, όλα. Ό,τι βγαίνει, ναι, χτυπιέται. Μέχρι πάνω, όσο ναι, πάει, ναι, το ταβάνι. Ναι, ναι. Χιλονονιζάκια. Α, αυτό δεν ήξερα ότι έχουν βγει οι Super 7. Βασικά, είχε πάρει το μάτι μου εδώ τις προάλλες, αλλά νόμιζα ότι είναι τα Playmates, τα Reissue που έχουν βγει. Αλλά τελικά είναι Super 7. Και τα μοτό που είπα στην αρχή, α, που εκεί υπάρχει ένα backstory, γιατί η Super 7 είχε πλάνο να βγάλει και άλλες φιγούρες, γιατί πήγαινε πάρα πολύ καλά το θέμα. Mm-hmm. Απλώς η Mattel αποφάσισε τελικά να κάνει τη συνεργασία με το Netflix, απότομα και χωρίς να προειδοποιήσει, έκοψε συνεργασία, okay, και έμεινε με τα δικαιώματα στο χέρι του η Super 7. Μάλιστα. Ποια είναι η πιο αγαπημένη φιγούρα Super 7? Πιο αγαπημένη φιγούρα. Ναι, δύσκολη ερώτηση. Είναι εδώ. Είναι δύο, είναι ο Monster. Όταν είναι αλλαγμένος και ο Mambra. Και οι δύο. Είναι υπέροχοι. Είναι, ναι, τεράστιοι και υπέροχοι. Δηλαδή. Οκ, okay, βέβαια εγώ θα χτυπήσω εδώ. Αλλά Mambra, γενικά οτιδήποτε σε αντρική φιγούρα μου αρέσει πάρα πολύ. Η μόνη αδυναμία που έχει αυτή η εταιρεία, mm-hmm, και το έχουμε πει και με τον Γιάννη κατηδίαν, είναι στο να πετύχει το γυναικείο πρόσωπο. Έχει ένα θεματάκι δηλαδή. Αλήθεια. Είτε, ναι, η April, είτε η Steelhead, είτε η Τσιτάρα, θεματάκια. Ναι. Όντως, ναι, ναι. Πώς τώρα, μια εταιρεία που έχει τόσο καλά sculpting, ξέρω εγώ, και τεχνικές. Κάπου το χάνουν, δεν είναι σωστά. Τη μισή τη γυναίκη. Κάτι κάνει, δηλαδή. Κρίμα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τελευταία ερώτηση. Φιγούρα που θα ήθελες να δεις σε Super 7 και θα την έπαιρνε pre-order. Η σειρά. Κάποια σειρά που θα ήθελες. Bravestar. Bravestar. Bravestar και εγώ, κοίτα, αφού βγήκαν Silverhawks, δεν θα βγει και Bravestar. Λέω να πω. Είναι περίεργο. Εγώ ξέρω τι θα ήθελα να δω. Εξαίρετε τι θα ήθελα να δω σε Super 7. Ακόμα! Jurassic Park. Θα ήθελα να δω. Πιο πιθανό το Brave Star. Θα ήθελα να δω, γιατί αυτά που έβγαλε τα τελευταία Wave του Jurassic Park, η Mattel, δεν μου αρέσαν. Πολύ μικρές φιγούρες, τόσο πιο μικρές από τη Scanner. Οπότε θα ήθελα να δω μια καλή εκδοχή του Grand σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Το Thunder Tank και το Cutler, δεν το είσαι σίγουρος ότι θα τα αποκτήσει ποτέ? Δεν πήρα το Thunder Tank, το άλλο είναι. Δεν ξέρω όμως, ποτέ δεν λέμε όχι. Κοίταξε, μπορείς να πετάξεις εδώ με το σπίτι σου κάτι, μια ντουλάπα για να βάλεις το Cutler εκεί. Με ενόχλησε αυτό με το Super 7 η αλλαγή, yeah, τιμών που δεν φταίνει τα μαγαζιά. Γιατί τα τρέλανε δηλαδή. Μία έτσι, μία γιουβέτσι. Yeah. Άλλη τιμή, δηλαδή 5,99 στην αρχή, 6,5. Μετά, okay, πήγε 7,5, μετά πήγε 8,5. Οκ, okay, με την παραγωγή, θεματάκια, αλλά. Ναι. Από τη δικιά μου πλευρά του χομπίστα, δηλαδή του συλλέκτη, λέω τώρα σοβαρότητα. Βγάλει μια τιμή ψηλή από την αρχή και είναι εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, συμφωνούμε. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Θάνο που μας μοιράστηκε λίγο τη Super 7 και πάμε λίγο και σε ποιον άλλον, αφού είναι εδώ. Αν μας πει και αυτός αν συλλέκτη Super 7 τα δικά του. Λοιπόν, αφού ήταν εδώ, η αλήθεια να πούμε τώρα ότι όσοι με παρακολουθείτε στα social, είχα κάνει μια ανακοίνωση για το σημερινό εδώ. Όσοι φίλοι της Super 7 θέλουν να έρθουν στο κατάστημα, να ερχόντουσαν να πούνε κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ανακοίνωσα Δευτέρα πρωί και ήρθα Δευτέρα απόγευμα. Βέβαια, εγώ θα ερχόμουν ούτως ή άλλως για το βίντεο,
λόγω πολύ περιορισμένου ελεύθερου χρόνου, γιατί ήρθα καπάκι από τη δουλειά Δευτέρα. Το βίντεο ανεβαίνει σήμερα Κυριακή, σκεφτείτε. Αλλά εντάξει, προφανώς τελευταία στιγμή, 5 η ώρα, να είστε εδώ όσοι θέλατε. Καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ αργά. Οπότε θα αναλωθώ με τον Γιάννη εδώ. Ο Θάνος ήρθε βέβαια, άκουσε το κάλεσμα, ήρθε, γούσταρε. Είναι ούτως ή άλλως και πολύ καλός φίλος και πελάτης του μαγαζιού. Λοιπόν, από σένα είδαμε ότι έχεις πάρει Thunder Tank. Ναι. Έτσι, δεν το είχε τότε. Δεν μπορούσα να τα αφήσω. Ναι, μικρός δεν είχα. Είχα όχι, Thunder Tank. Δεν το είχε στο room tour που μα είχε δείξει τα Super Seven. Ναι, μετά. Αλλά ναι, μετά έκανε ένα post εγώ στο Facebook που το πήρε και κάνανε Γιάννη! Είχε κυκλοφορήσει νομίζω κιόλας πιο μετά. Είχε κυκλοφορήσει, ναι. Οπότε έχει και εσύ, θυμάμαι σίγουρα όλα τα Thunder Cuts. Super Seven. Super Seven ξεκίνησα με Thunder Cuts. Okay. Δηλαδή όταν τους είδα από κοντά, είδα Jaga, είδα Lion-O. Βέβαια ο Lion-O με ψιλοχαλάει γενικώς γιατί είναι πιο άγριος, ήθελα να έχει μια πιο αθωότητα. Είναι... σαν τον παλιό. Ναι. Okay. Εντάξει, ο παλιός ήταν πιο κλόουν. Δεν ξέρω, ήταν, παρά ήταν αθωότητα. Okay, ναι. Ναι. Αλλά π.χ. εντάξει, Jaga, Μάμρα, είναι ωραία, που ήρθε είναι μετά ωραία, ο είναι Μάμρα. Είναι ωραία. Αλλά ήταν, έβλεπες ότι είναι αυτό που είπε και ο Κώστας. Όπως το βλέπεις στο κινούμενο σχέδιο, να το πλύσεις μπροστά σου. Mm-hmm. Και όπως είπε και ο Θάνος, είναι τα hot toys των κινουμένων σχεδίων. Γιατί νομίζω των φτωχών. Όχι. Τι θα έλεγες, okay. Στην ουσία οι hot toys κάνει από ηθοποιούς. Από ταινίες και από τέτοια, είναι από πραγματικά πρόσωπα. Με κινούμενα σχέδια δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Α, ναι, καθόλου. Ναι, ναι, νομίζω ότι δεν βγήκε ποτέ κάτι. Είναι όλο από ηθοποιούς, καθαρά. Ωραία, ωραία. Οπότε εδώ είμαστε, έχουμε τα hot toys. Πήρες και Silvercox και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Silvercox και εσύ και ο Thunder. Ναι, ναι, έλεγα στην αρχή, είναι το κλασικό μου. Στην αρχή έλεγα θα πάρω μόνο Thundercats. Δεν θα πάρω τους κακούς. Έτσι λέμε. Ναι, ναι, θα πάρω ναι. μόνο αυτό. Με το που βλέπω το slide, δεν υπάρχει τώρα εδώ, είναι sold out. Ναι. Είπα εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή ήταν τέλειος, ήταν φανταστικός. Δε. Καλά, εντάξει, το Μάμρα. Είχα σκοπό να τον πάρω, δηλαδή άμα θα το δείξει το βίντεο από κοντά, ναι. Είναι φοβερός. Αυτός είναι απέσιος. Αυτός είναι παιδικά τραύματα, έτσι. Δηλαδή ήταν μικρός που μου τον είχαν πάρει και ήθελα Μάμρα, λέω τι είναι αυτός. Κάτσε. Αυτός δεν είναι ο Μάμρα. Εννοείς ότι έτσι ήταν ο LJN. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι απόδοση LJN. Ναι. Έχει κάνει μια σειρά. Toy Version νομίζω το ονομάζει. Ναι, το γράφει όντως. Ναι, ναι. Toy Version, ναι. Το οποίο έχει κάνει καλούπια σαν να θυμίζουν το παλιό το παιχνίδι. Σαν ρίσου. Ναι, ναι. Κάνω το Transformers και τα λοιπά. Το σώμα βέβαια νομίζω ότι είναι παρμένο από τον κανονικό, αλλά έχει κάνει τις ανάλογες αλλαγές που θα δείχνει σαν το παιχνίδι. Μάλιστα. Εσύ ποια το line έχεις τώρα Super 7, Thunderhawks και Thundercats. Silverhawk και Silverhawk έλεγα να μην ξεκινήσω. Λέω εντάξει. Μ' άρεσαν. Και τα πήρες όλα μαζί. Με το που τους είδα από κοντά. Στα κοσάρι. Μπαμ. Μπαμ. Και οι κακοί εντάξει. Στους κακούς έχει πάντα τρελό θέμα η Super 7. Τους κάνει τέλειο. Πιο ωραίος. Πιο ωραίος. Ναι. Δηλαδή εντάξει. Το Monster εδώ πέρα. Τον άλλο με το διαπασόν. Πώς λέγεται το όπλο του. Εντάξει. Τους βλέπεις και λες είναι τέλειο. Με τις γυναίκες έχει το θέμα πάντα. Όπως πάντα. Είναι ότι βγάζει στην αρχή φωτογραφίες για pre-order και τις έχει τέλειες. Και λες πω πω και γαμώ. Δηλαδή τσιτάρα, Steel Heart και τα λοιπά. Ή που Μάιρα. Και όταν κυκλοφορείς δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είναι γαμώ, τόσο πολύ έξω. Ναι, ναι, καλά, ναι, θα ναι. δούμε σε λίγο κάποια θηλυκά. Μπορεί να το κάνει και, και επίτηδες, δεν ξέρω. Βέβαια, εγώ προσωπικά κάποιοι μου έχουν πει ότι δεν συμφωνούν. Την τσιτάρα που έκανε το Toy Version την έχει κάνει πολύ καλή. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη από την κανονική έκδοση, έτσι. Θα το δούμε, θα το δούμε σε λίγο. Μάλιστα. Και οπότε πάμε... πήρα, το Inversion πήρα μόνο αυτή, μόνο την τζιτάρ. Okay. Για να αντικαταστήσω την άλλη που δεν μ' άρεσε. Οπότε επειδή δεν θυμάμαι τώρα, ολοκληρωμένες σειρές έχει Thundercats και Silverhawks. Ναι. Έχεις κάτι άλλο σε Super 7. Όχι, εκεί τελειώνω. Transformers. Δηλαδή, δεν δε πήρα καθόλου. Εγώ θέλω το Transformers να μεταμορφώνεται. Να είναι Hasbro. Hasbro. Να είναι Hasbro. Και να μεταμορφώνεται. Το ωραίο που έχει κάνει είναι ότι έχει πιάσει τη σειρά την Micro Master, είναι. Ναι. Που δεν μεταμορφωνόντουσαν. Okay. Δηλαδή έχει κάνει τον Bazitron.
Ναι. Αυτός έτσι κι αλλιώς σαν παιχνίδι δεν υπήρχε στη σειρά. Ναι. Σαν παιχνίδι ήταν που δεν μεταμορφωνόταν. Μεταμορφωνόταν το όχημα και ήταν η φιγούρα σαν ρομπότ. Ήταν μια σειρά της Hasbro που είχε κάνει. Ναι. Το πρώτο που τρασφόρμα. Οπότε έχει πιάσει αυτούς που εκεί είναι καλή φάση να ασχοληθείς με αυτούς. Αλλά τώρα να είσαι Optimus Prime που να μην μεταμορφώνεις στην Ταλή, κάπου με ξυνίζει. Ναι, μένει η απόδοση καλή, αλλά θέλω να μεταμορφώσω. Και ας μην το μεταμορφώσω ποτέ. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Δηλαδή, ας πούμε, είχα πάρει στο δώρο στο Θάνο κάποτε για την γενέθλιά του, νομίζω πέρυσι. Του είχα πάρει ένα Starscream άγαλμα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιες εταιρείες είναι, αλλά δεν μεταμορφώνονταν. Όχι, ήταν υπέροχο. Ναι, φοβερή φιγούρα, τη θυμάμαι. Δηλαδή. Βασικά, με ένα άλλο στήλο θέλω να τη συλλογή μου θα την έπαιρνα. Αυτό. Οπότε θες να μεταμορφώνεται. Ιδέα. Βασική ερώτηση τώρα, εδώ πάμε στο ζουμί πριν τελειώσουμε. Κάτσε λέρμα, αγγιλές. Εννοείται. Και είχα αγχωθεί, γιατί το είχαν κάνει στην αρχή σαν exclusive. Να ήταν με πόσοι θα το αγοράσουν, να κάνουν pre-order και καλά και από εκεί. Αλλά τελικά βγήκε και με το πρώτη μέρα που μου ανακοίνωσε ο κόσμος, μου λέει υπάρχει, μου λέει, παραγγελία, ναι, εννοείται. Θα παίρνουμε με δύο χρόνια. Τα δύο χρόνια θα περάσουν νερό. Το πού θα το βάλεις, έχεις σκεφτεί. Δεν με νοιάζει, θα βρεθεί ο χρόνος. Όπως είπες, θα πετάξω κάτι άλλο. Θα πετάξω κάτι λάπα για να βάλω το κάτι λέω. Μάλιστα. Σειρά παιχνιδιών που θα ήθελες να δεις σε Super Season. Saber Rider. Άλλο δυνατό. Εγώ θα, αφού έχει παίξει αυτά τα 80's, θα ήθελα να το δω και εγώ αυτό. Saber Rider έχει παίξει και πολύ λίγο και από φιγούρα γενικά. Γενικά, ναι, ισχύει. Η πιο αγαπημένη σου φιγούρα. Κακούς θα έλεγα. Δηλαδή, θα σου έλεγα μάμρα. Και θα σου έλεγα Life. Θα σου έλεγα. Όπως σου είπα, Lion δεν μπορώ να πω γιατί με ψιλοχαλά η σούπα είναι λίγο πιο άγριος από ό,τι θα έπρεπε. Okay. Αλλάζει λίγο, γίνεται. Ναι. Οπότε και μαμρά, πιο πολύ. Μαμρά. Ωραία. Κάτι που το ρώτησα και το Θάνο πριν, αλλά άμα θέλει να το απαντήσει πίσω την κάμερα τώρα. Συμφωνείς με τις τιμές για αυτές τις φιγούρες ή όχι, εσύ? Κοίτα, πρακτικά, ναι, δεν τα αξίζουν. Αλλά είμαστε σε μια εποχή που όλα έχουν ανέβει, όλα έχουν ακριβήν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτούμε σαν πριν 15-20 χρόνια που έκανε 30 ευρώ μια φιγούρα. Για το σήμερα, ναι. Για το σήμερα πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Δηλαδή. Ανταποκρίνεται, πιστεύεις, δηλαδή, σε αυτή τη. Ναι, ναι. Okay. Ναι. Έχουν μια ποιότητα, έχουν μια απόδοση, είναι αυτό που θες και είναι ότι λες θα το πάρω και δεν χρειάζεται να ξαναψάξω ποτέ να πάρω άλλη. Okay. Καταλαβαίνεις, είναι και αυτό το σκεφτικό. Ναι. Δηλαδή με τα Transformer το παίρνεις και λες. Ναι, βγαίνει άλλη σειρά. Δεν είναι αυτό που θέλω και μετά σου βγάζει κάποιο λίγο καλύτερο και λες, όχι, θα τα αντικαταστήσω. Σε αυτό νομίζω εκτός από τις γυναίκες. Πιστεύω ότι δεν θα μπεις ποτέ σε από το 18-19 που την άρχισα να την τιμώ, έχουν πάρει ένα καπέλο περίπου 15 ευρώ αναφιγούρα. Ναι. Ναι, ναι. Και τώρα και εσύ πιστεύεις ότι οι τιμές τους ανταποκρίνονται γιατί αυτό ναι, που γιατί εδώ είχε ακριβήν η Hasbro με τα Transformers. Είχε ακριβήν η Mattel με τα Origin και με τα. Θυμάσαι που παίρναμε τα Transformers στα, με το Μεσαίο, το Μέγα στα Βόρεια, όχι τα Voyager. Πώς τα λέγανε. Με τα Deluxe. Τα Deluxe. Τα Deluxe. Τα παίρναμε 15 και 12 ευρώ μπροστά. Και τώρα είναι 30-35, 40. Να σου πω κάτι. Όταν παίρνατε 15 και 20 ευρώ τα Deluxe και τα Voyager, η ποιότητά τους ήταν αστεία. Ισχύει και αυτό. Και επίσης, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν παράπονα, ιδίως στα Combiner Wars από τους συλλέκτες, ότι μας βάζετε Lego Bionicle για να τα μεταμορφώνουμε. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε η Hasbro επένδυσε σχεδιαστικά και έφτιαξε τα. Τα Studio Series, τα Legacy κλπ. Τα οποία, ρε φίλε, είναι σχεδόν ποιότητα Masterpiece κάποια. Κάποια, ναι, κάποια. Έτσι. Δεν γίνεται όμως να φτιάξει την ποιότητα τρεις φορές καλύτερη και να παραμείνει η τιμή στα 15 ευρώ. Δηλαδή αυτό δεν τα έχει. Και να σου πω κάτι, το προτιμώ να το πληρώνω και να είναι καλύτερο. Ωραία. Δηλαδή και με αυτά δηλαδή, θεωρώ ότι καλά είναι. Και είναι και ότι άμα θες κάτι θα το πάρεις. Okay. Άμα δεν το θες, δεν το παίρνεις, δεν ασχολείσαι, δεν είναι για σένα. Εντάξει, όταν το θες. Και προτιμάς αυτό ότι είναι για ενήλικες. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, δεν είναι παιχνίδια για μικρά παιδιά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, ακούσαμε τις απόψεις των τρίων φίλων εδώ, οι οποίοι είναι συλλέκτες, γνωρίζουν καλά τη Super 7 πλέον, έχουν ασχοληθεί. Οπότε τώρα θα γυρίσουμε πλάνο και θα πάμε στο κατάστημα να δούμε ό,τι προϊόντα έχει εδώ ο Κώστας, να τα δούμε λίγο πιο κοντά, λίγο πιο αναλυτικά, ώστε και εσείς να καταλάβετε εγώ τι θέλω σήμερα με αυτό το επεισόδιο. Όσοι δεν ξέρετε Super 7, να μάθετε τι είναι.
να δείτε την ποιότητά της, να μάθετε το background της και φυσικά με την πρώτη ευκαιρία όσοι είστε και εδώ από κοντά να περάσετε ας πούμε από το μαγαζί, να τη χαζέψετε από κοντά και γιατί όχι να αποκτήσετε και ένα κομμάτι. Εγώ σίγουρα θα φύγω με ένα κομμάτι από εδώ, είναι σίγουρο. Οπότε πάμε τώρα ένα walk around να δούμε εδώ όλες τις φιγούρες. Φύγαμε. Λοιπόν, εδώ έχει κάτι κομμάτια τα οποία όπως και εγώ παρατούμε συλλέξεις ανασφόρμες, έχω σταματήσει με να συλλέγω λόγω άλλων χόμπις, αλλά δεν ήξερα ότι Super 7 βγάζει Transformers. Εδώ όμως έπεσα το μάτι μου κατευθείαν στο Bombshell, ίσως το πιο αγαπημένο, τα πιο αγαπημένα μου παιδικά Transformers G1 της σειράς Action Masters, το οποίο συγκεκριμένα δεν το ξέραμε τότε, το έμαθα πολύ αργότερα στα συλλέξεις σαφώς, ότι είναι European Exclusive. Είναι ο Bombshell εδώ με το όπλο του και με το σκαθάρι αυτό, το οποίο είναι πραγματικά, παιδιά, λες και έχω στα χέρια μου το original. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι τόσο accurate, πιο oversized, αλλά δηλαδή, τι να σας βάλω μια φωτογραφία από τον δικό μου, νομίζω ότι και αυτό είναι ίδιο το σκαθάρι το ρομποτικό. Ξέρεις, μου λείπει το όπλο, το έχω χάσει, θέλω να το βρίσκω μια στιγμή. Αυτό δεν κουμπώνει. Δεν λέω για αυτό, να βρούμε το G1. Οπότε λοιπόν, ένα δείγμα Super 7, το γράφει και πίσω, Action Masters, με κάποια όμορφα stats εδώ κτλ. Να βλέπεις εδώ πέρα που λέει Hasbro από κάτω. Πράγμα, το δείξουμε αυτά, δικαιώματα Hasbro, Transformers. Λέει ότι δεν είναι και 14 plus δείχνει 14 εδώ. Plus. Μαζί με αυτό, Optimus Prime, όπου βλέπουμε και τον Sam ή τον πατέρα του Sam τώρα, ανάλογα. εδώ βλέπουμε έχει το Matrix, αρκετά γκατζετάκια, μια μπάλα του μπάσκετ για να παίζει, να καρφώνει... σε ένα επεισόδιο παίζανε μπάσκετ. Ναι, ξέρω, θυμάμαι. Εδώ, αυτόν η αρχή δεν τον θυμάμαι. Μπαλζάιτρον, είναι στην ίδια σειρά με τον Bombshell. Η European Exclusive αυτός, εγώ ο άλλος European Exclusive που έχω είναι ο Scorponok, okay. Ο Action Master, αλλά αυτόν δεν τον θυμάμαι. Βασικά ίσως να τον έχω δει ποτέ. Και εδώ ένας Glitter Starscream σαν τους εξωγήινους. Είναι σπάνιες αυτός επειδή είναι Glitter. Ναι, Ghost of Starscream, ορίστε όταν είχε πεθάνει και ήταν σαν πνεύμα στη σειρά, στο τηλεοπτικό show. Αλήθεια τώρα, είναι αυτό που μου έλεγες, ότι βγάζει ο τύπος ό,τι του καπνίσει περίεργο, έτσι. Αλλά να σου πω κάτι, πού άλλο θα το πεις. Μόνο στο Super 7. Μόνο αυτή κάθεται, ξέρω, και το ξεψαχνίζει τόσο έτσι ώστε να βγάλει κάτι τόσο ακραίο, ας πούμε. Πιστεύω ότι έχει προσωπικό εκεί που κάθεται και βλέπει καρτούνς, ας πούμε, και τα βλέπουν τρεις φορές το καθένα για να ξέρει τι θα βγάλει. Εδώ είναι λοιπόν αυτά τα Transformers και από κάτω θα ήθελα να δείξουμε καταρχήν στα πλάγια γράφει Super 7, ένα massive κουτί και από πάνω, παιδιά, βλέπετε μια ρύθμιση 4.707-701 στα 5.184 και βλέπουμε ότι είναι το Thunder Tank. Είναι από αυτά που ο Κώστας μας είπε πριν ότι έβαλε σε πολύ καλή τιμή αυτό που πήρε και ο έκπτωση. Και ένας νέος κάτοχος του Thunder Tank θα το χαρεί αύριο. Λοιπόν, να το χαρίσει από μένα, φίλε μου. Γουστάρω το Thunder Tank, γουστάρω που το πήρες, γουστάρω που το πήρες από εδώ. Πάμε λοιπόν. Τι άλλο να δείξουμε. Λοιπόν. Ξεκινάμε από εδώ πέρα, τα Silverhawks, έχουμε όλους τους κακούς, έχουμε το θρόλο που κάθεται ο Manstar και στην πρώτη έκδοση και στην δεύτερη έκδοση, pre-transformation και after-transformation. Yeah. Πραγματικά αυτό που είπατε τα παιδιά προηγουμένως, σε αυτή την έκδοση είναι πάρα πολύ ωραίος, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίος. Δηλαδή γιατί είναι εντυπωσιακά ωραίος, όχι ότι τα άλλα δεν είναι. Δεν έχει από πίσω ωραίος. Κάτι να μας δείξει πως είναι η φιγούρα, θυμάσαι, ή δείχνει τα stats κι αυτή. Όχι, από πίσω δείχνει τη μούρη του. Μάλιστα. Δείχνει τη μούρη του. Okay. Έτσι. Δεν είναι κάποια... Έτσι έχετε το αρχικό pack. Ναι. Να το δείξουμε κι αυτό γιατί κάνει και κάτι τέτοια Super 7. Αυτό είναι το mailer box. Okay. Δηλαδή, oh. Πώς στέλνουν οι εταιρείες, ξέρεις, μεγάλα κουτιά που είχαμε ανοίξει και μέσα έχουν πολλά. Mm-hmm. Στις Super 7 αντί να έχουν πολλά, έχουν ένα κάθε φορά. Και μάλιστα είναι εκτυπωμένο και το λογότυπο. Γιατί αυτό. Δηλαδή, γιατί είναι elite. Δηλαδή, ας πούμε, σου λέει ότι το προϊόν μου είναι unique, είναι μοναδικό. Ναι. Το πάρεις με mailer box που θα το στείλω εγώ στο χοντρέ, μπορώ να το πάρει με τα λιανική και να το αγοράσει ο πελάτης και κάθε κουτί είναι ξεχωριστό. Ναι, αυτό κανονικά δεν το παίρνει ο πελάτης. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δεν θα έπρεπε να το δίνει να το παίρνουν όλοι οι άνθρωποι στο σπίτι να γουστάρουν. Εμείς όσα εξασφαλίζουμε τα δίνουμε. Αλλά υπάρχουν και μερικά τα οποία μας τα στέλνουν χωρίς το mailer, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το κουτί, ρε παιδί μου, που θα πάρει ο πελάτης, δηλαδή εδώ είναι το σφράγισμα κανονικά της φιγούρας, κατάλαβες. Ωραία. Είναι εδώ. Εντάξει, παιδιά, και πολύ όμορφη. Και εμφανίζει το μόνστερ. Μάλιστα. Η τιμή το αυτό εδώ, όσοι δεν το έχετε δει, είναι ας πούμε στα 90 ευρώ. Ναι, είναι με φιγούρα. Πάλι μας κάνανε εκπτώσεις σε αυτά και χαμηλώσαμε την τιμή του μαγαζιού. Okay. Άρα η αρχική του ήταν 120 όσο μάμρα. Δεν θυμάμαι, 110, 100 πλάς πάντως. Και τώρα το έχουμε πάει στα 90. Όπως και όλα τα άλλα Silverhawks έχουν πάει στα 70. Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζουμε να χαμηλώσουν και άλλο τις τιμές για να μπορέσουμε να τις ρίξουμε και εμείς και να τις πάρει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ ωραίες φίλες. Ωραία, για να δούμε τώρα εδώ Silverhawks, η κανονική σειρά, οι ήρωες. Εντάξει, φαίνονται όμορφα. Εγώ θέλω να δείξουμε αυτόν τον Μάμρα, όχι τον Τζάγκα. Εντάξει, τον Τζάγκα το δούμε, αλλά αυτός ο Μάμρα είναι εντυπωσιακός ο άτομος. Είναι εντυπωσιακός. Τον έχω αυτό στη συλλογή μου. Α, τον πήρες. Τον πήρα, ναι. Άρα ενέδωσες, δεν μπόρεσες να μην κάνει join the dark αλήθεια, side. Η μαύρη αλήθεια είναι ότι μου τον κάνανε εδώ. Α, οκ. Αυτό το επιτρέπουμε. Και όταν το άνοιξα, λέω εδώ είμαστε, τώρα αυτό δεν το... Δεν το ξαναεπιστρέφεις πίσω, δεν το, για πιστωτικό. Οκ. Για τίποτα, για κανένα. Electro Charger κάτω όχημα, η τσιπτάρα, ό,τι άλλες φιγούρες είναι εδώ. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν όλες τώρα οι φιγούρες διαθέσιμες. Νομίζω είπαμε ότι από τη Σιάντι Θάτερκας, αν κάποιος τώρα φίλος που βλέπει το βίντεο και θέλει ας πούμε όλο το Wave βρίσκεται ή όχι. Είναι πολύ δύσκολο. Καλή τύχη είχαμε πει. Είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ας πούμε όπως η Ματέλ που μερικές φορές ανοίγει αποθήκη και στέλνει ξέρω εγώ κάποια κομμάτια παραπάνω ή μπορεί να κάνει και άλλο κύμα παραγωγής. Okay. Είπαμε, είναι μικρή εταιρεία, βγάζει συγκεκριμένο αριθμό κομματιών και μετά τέλος. Μάλιστα. Εντάξει, και άλλες ωραίες φιγούρες κάτω, εχθροί και τα λοιπά. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Νομίζω δίπλα υπάρχει κάτι πάλι σε Super 7. Τα χελονιτζάκια. Έχει χελονιτζάκια, ναι. Για να δούμε λοιπόν. Έχουμε Leaderhead. Κάτσα να πάω στο χαρό. Βεβαίως, έχουμε αυτό εδώ. Και ο, τον Γκρανκ, τον Γκρανκ θεωρώ. Ο Γκρανκ είναι, είναι θεός. Τον έχεις πάρει, Γιάννη. Ναι, ναι. Είναι ωραίος. Και δύο αποδόσεις βλέπω. Ναι. Μάλιστα. Και εμένα μου αρέσουν πολύ και αυτά. Είναι τα Mausers. Α, ναι. Και έχει αρκετά μέσα. Πιτσούλες, χελονάκια, το χημικό που τις έκανε έτσι. Κάπου πήρε το μάτι μου ένα Crank. Crank. Που μπαίνει, Crank. Το ρομπότ που μπαίνει ο Crank μέσα το σώμα. Δεν είναι Super 7. Είναι Loyal Subjects. Α, γιατί το είδα πριν. Καλά, τζάκι ξέρεις, αγαπάμε τώρα και... Καρμότα. Ναι, ας πούμε, άσχετε τελείως, αλλά... Εντάξει, να το δείξουμε αυτό. Όχι αυτό, εδώ, αυτό είναι καινούργιο. Είναι 1000 toys, είναι 1:18 κλίμακα Alien. Ναι. Και είναι τόσο ξέρω, ξεδιπλώνεται και φαντάζω ότι τα 1:18 είναι τόσο, οπότε είναι σε accurate σχήμα. Έλα, αυτό ήρθε τώρα. Τώρα, σήμερα. Σήμερα, θα το στείλω φωτογραφία, ξέρεις που. Ναι. Στον ξάδερφο που τα έχει πάρει όλα αυτά. Ξέρεις, οκ. Καλά παιδιά, εδώ τα έχετε δει όσοι έχετε έρθει από κοντά στο μαγαζί. Για να πάμε κάπου άλλο τώρα, Super 7. Λοιπόν, Power Rangers. Ψ, ναι, αυτός ο Goldar. Ωραίο. Είναι ωραίος. Φοβερός βασικά, όχι απλά ωραίος. Πολύ καλή απόδοση. Για να δούμε φιγούρες. Τι λέμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε κίτρινη. Έλα, κοίτα πόσα πράγματα έχει μέσα. Το γκάν, τα όπλα της. Και δύο ηθοποιούς. Ναι, όντως. Κίμπερλι. Ναι, και η πρώτη και η μετά. Έλα. Βλέπεις τις γυναίκες δεν το έχει πάντα. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Ναι. Η γατήλα εκεί και... Νομίζω ότι είναι Megazord. Α!
Tyrannosaurus! Πώς έλεγε. Βλέπω το coin. Να είναι μεταλλικό, άρα γι' αυτό. Βλέπουμε σε μικρή κλίμακα τον κόκκινο Ranger. Πω πω φίλε, αυτό δεν το είχα δει. Κουνιούνται όμως, υποθέτω, τα μέλη, τα άκρα και αυτά. Ναι, οκ. Τα άλλα δεν είναι Super 7. Όχι. Υποθέτω, αυτό είναι άλλη σειρά. Τωρινή σειρά, νομίζω, ναι, είναι τωρινή. Είναι 30 χρόνια από Rangers. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Α, γι' αυτό έχουν τέτοια απόδοση, ε! Έλα εσύ! Πολύ ωραίο! Είναι, κάνουν ωραία πράγματα. G.I. Joe Super 7 έχεις, σιγά μη δεν έχεις. Φίλε, δεν ερωτεύτηκα. Έτσι, Cobra Commander. Με φιδάκια μέσα, κομπρούλες εδώ. τι άλλο. Έχουμε Lady J. Lady J, ναι. Έχουμε Flint. Α, οκ, okay, ωραίος. Πολύ πράγμα και αυτός μέσα, ε! Δέστρο. Δέστρο. Απίστευτο. Πολλά κεφάλια. Και πολύ ωραίο έχουν κάνει και το Duke. Ωραίος. Τι να πεις, αυτοί οι τύποι ξέρουν που χτυπάνε, ας πούμε. Μας έχουν ταράξει αυτή τη γενιά τη δικιά μας, έτσι. Και δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τα reaction. Όχι. Ναι, που είναι πιο πριν από... από τα Ultimates, γιατί αυτά είναι τα Ultimates φιγούρες. Τα Reaction ήταν μια κίνηση, ας πούμε, να τα βγάλουν όλα σε 1 προς 18 κλίμακα από όλες τις σειρές. Δηλαδή να βγάλουν φιγούρες από όλες τις σειρές κάτω από ένα όνομα, που θα λεγόταν Reaction, ας πούμε, και να μπορέσεις να πάρεις σε αρκετά προσιτή τιμή μια καρτελίτσα που θυμίζει το παλιό. Που θυμίζει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το παλιό. Πολύ καλή τιμή αυτό. Και το έχουν βάλει, ας πούμε, με βάση τα πρότυπα της Kenner Star Wars, γιατί σου είπα ότι ο ιδιοκτήτης είναι και μεγάλος fan Star Wars, οπότε έχουν φτιάξει όλες τις φιγούρες με βάση τα πρότυπα της Kenner, ας πούμε, 3,75 ίντσες. Ναι, παιδιά, Super 7 πάνω, πράγμα, δεν το ξέρω αυτό, δεν την είχα δει τη σειρά. Κάτσε και κάποια άλλα Marvel που έχεις, και αυτά reaction είναι. Όχι, αυτά είναι hard. Α, αυτά εδώ έλεγα. Ναι. Αυτά είναι υποτίθεται ήταν... ρίσου τη Kenner, έτσι όπως τα έβγαζε η Kenner τότε. Τότε ναι. Η Kenner δεν βγάζει τα Star Wars, οπότε είχε και τα Marvel σε αυτό το πρότυπο. Ναι. Αυτός αγαπούσε τα Star Wars, οπότε τα έβγαλε πάλι σε αυτό το πρότυπο. Okay. Και τώρα θα, όσον αφορά τα Joe, γιατί έχουν κάνει πολύ... Αρκετά, έτσι. Ναι, ναι, πολλά, πολλά, πολλά. Και βγάζουν και χαρακτήρες μάλιστα που ποτέ δεν είχε βγάλει Hasbro, τουλάχιστον στα παλιά τα χρόνια. Ναι. Ο Κουβίν έχει βγει μόνο σε ένα exclusive το 2000 κάτι. Ή αυτό το όχημα εδώ πέρα. Ναι. Είναι πάλι, δηλαδή, από κάποιο επεισόδιο G.I. Joe που δεν είχε βγει κάτι και δεν είχε κυκλοφορήσει στην κανονική σειρά και το βγάλανε τώρα, ας πούμε. Arctic Rescue. Δηλαδή το βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, αυτό το θέλω, ξέρω. Θέλω, γιατί το θυμάμαι που το βλέπα στην τηλεόραση, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ σαν παιχνίδι. Και πας στη Super 7 κατευθείαν αυτό. Okay. Το χρόνο θα βγάλουν το Cobra Flaxi, που είναι η τεράστια κόμπρα στην αρχή των καρτούν και πετάει και βγαίνουν από κάτω τα Rattler και τα Flight που ναι, βγάλουν αυτό. Θα βγάλουν αυτό το πράγμα το οποίο είναι θεριό ολόκληρο. Okay. Σε μια τιμή πάλι τρελή. Κάτσλερ φάση. Όχι τόσο, αλλά Thunder Tank φάση. Όχι, βαρώνει, ε. Και βαρώνει, 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 βαρώνει. Λοιπόν, και φημολογείται τώρα, ας πούμε, γιατί στο San Diego Comic Con που είχαν παρουσιάσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, βγάλαν ταυτόχρονα και κάποιες φιγούρες G.I. Joe O-Rings. Δηλαδή, πώς ήταν τα παλιά G.I. Joe με λαστιχάκι, ναι. Θα βγάλει Super 7 για πρώτη φορά φιγούρες με λαστιχάκι. Ίδια κλίμακα. Ίδια κλίμακα. Έλας. Εκεί τώρα θα γίνει σκοτωμός. Oh. Εκεί θα γίνει σκοτωμό. Μας τα παίρνουν οι τσιριγάδες, μας τα παίρνουν και. θα βρουν και κάτι άλλο για να μας τα πάρουν και παππούδες, φίλε τότε. Εντάξει. Θα μας κυκλοφορούν με πάνε σαν κράτειας limited edition. Λοιπόν, έχουμε άλλο σε Super 7. Δείξαμε G.I. Joe, δείξαμε Power Rangers, δείξαμε Transformers, δείξαμε He-Man, Thundercats, χελονιτσάκια. Νομίζω τα δείξαμε όλα. Νομίζω τα δείξαμε όλα. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ας πούμε για παράδειγμα. Να, ορίστε. Super Cyborg. Εντάξει. Έχουν βγάλει σε τεράστιο
το Sound Blaster σε τεράστια κλίμακα από δεκάλεπτο, τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ναι. Και ξεκουμπώνει από μπροστά το στήθος για να δεις τι έχει μέσα και καλά σαν ρομπότ. Mm-hmm. Δεν μας νοιάζει να μεταμορφώνεται. Αρκεί να δεις. Μας νοιάζει αυτό το unique, ας πούμε. Δηλαδή αυτό κάνει αυτό. Κατάλαβα. Ναι, είναι το mindset της εταιρείας να σου δείξει κάτι διαφορετικό από μια οπτική γωνία που δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Εγώ προσωπικά έμαθα αρκετά πράγματα από τον Κώστα. Ελπίζω να μάθατε και εσείς, και αυτό ήταν και ο λόγος που σκέφτηκα αυτό το βίντεο με τον Κώστα. Στο κανάλι εξάλλου είναι κλασικό μοτίβο να δείχνω κάτι παρά έξω, να το μαθαίνετε κι εσείς ή να το θυμόσαστε ή παλιοί, να μαθαίνουν οι νέοι κτλ. Σίγουρα μάθαμε ωραία πράγματα εδώ που κάτσαμε στο K&K Toys and Collectibles στο Εγάλαιο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σήμερα, αφού ήρθα, λέω να πάρω την πρώτη μου φιγούρα. Μου αρέσει αυτό. Λέω να πάρω τον Τζάγκα, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω τι γνώμη θα έχει η γυναίκα μου που θα το δει η σημεία φιγούρα. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν έχω και εγώ χώρο, όπως έλεγε και ο Θάνος, αλλά νομίζω ότι ο Τζάγκα είναι ωραίος για να πει. Πάντα η πρώτη φιγούρα κάνει τη ζημιά. Αυτό. Και καμιά φορά όμως η πρώτη είναι και τελευταία. Αν κάτι δεν το πολύ θες. Συνήθως έτσι, δεν ξέρω. Σε μένα τουλάχιστον έχει πιάσει. Οπότε λοιπόν λέω να πάρω το πρώτο μου Super 7 φιγουράκι, αφού έγινε αυτό το βίντεο. Και καλή αρχή. Λοιπόν, όσοι εννοείται θέλετε, είτε και να παραγγείλετε κάτι και να δείτε κτλ. Μιλάτε με τον Κώστα, σελίδα στο Facebook. Το έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει store tours εδώ, ξέρετε. Έχουμε κάνει events εδώ. Οποιαδήποτε σχετικά links θα υπάρξουν σε σχόλια κάτω σε αυτό το βίντεο που βλέπετε σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, περιμένω εννοείται ένα like, ένα subscribe αν είστε νέοι φίλοι, νέοι συλλέκτες που ανακαλύψατε αυτό το κανάλι. Θέλω να έρθετε και εδώ στο κατάστημα να δείτε, μπορεί που ξέρει να πετύχετε και εμένα κάποια άλλη στιγμή να βγάλουμε και μια πιο γρήγορη ανακοίνωση, να κάνουμε κάτι με τον κόσμο, να έρθουν εδώ πελάτες και να κάνουμε ένα βίντεο. Νομίζω θα είναι ωραίο αυτό το reaction. Αν θέλουν οι φίλοι να μας πούνε, αν θέλουν να δούμε μια άλλη ιστορία μιας εταιρείας έτσι που τα ξέρεις εσύ, ή έχεις εσύ ήδη κάτι στο μυαλό σου? Καλά, τα ξέρω κι εγώ, ότι ξέρω, ναι, σας είπα. Αυτό, έτσι, ναι. Και άμα είπαμε και κάναμε και κανένα λαθάκι, ας πούμε. Καλά, εντάξει, ναι. Αλλά επειδή ξέρει ο Κώστας αρκετά πράγματα, γιατί με αυτό ασχολείται, βασικά ξεκινά από τώρα. Κατέβασε ιδέα για το επόμενο βίντεο, ας πούμε. Άμα μιστάρει, με το βάζει. Αυτά. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Περιμένουμε τι σας άρεσε πολύ από αυτά που είδατε από τη Super 7. Αν έχετε κάτι εσείς ήδη Super 7, κάποια σειρά που έχετε ξεκινήσει και θέλετε να ολοκληρώσετε, γράψτε μας ποια είναι αυτή. Ή και επίσης ποια σειρά παιχνιδιού θα θέλατε να δείτε από Super 7. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Λοιπόν. Αυτά είναι το βίντεο. Θα σας δω σύντομα με ορταστικά δυναμίτες που θα έρθουν να ταράξουν τα νερά. Και όταν λέω ότι θα ταράξουν τα νερά, το εννοώ, όπως είχε γίνει και πριν 2 χρόνια με το επεισόδιο της Nintendo Talks Hellas. Δεν θα πω περισσότερα. Και αν ο χρόνος το επιτρέψει, που νομίζω θα προσπαθήσω να επιτραπεί αυτό, θα δείτε κι άλλο ένα βίντεο εδώ σύντομα στο K&K Toys and Collectibles. Έχουμε ρίξει λίγο τυράκι παλιότερα εσύ στο Facebook. Είπες κάτι για challenge. Είπες κάτι για challenge. Challenge. Θες να πούμε ή να μην πούμε? Όχι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, συντονισμένοι στο κανάλι, λοιπόν, καμπανάκι, βαρέστε, ειδοποιήσεις να έρχονται να ανεβαίνει νέο βίντεο στο κανάλι και τα λέμε σύντομα. Να περνάτε όλοι καλά και θα τα πούμε ξανά.